Άνοιξε τις πύλες της το βράδυ της Τετάρτης η πολιτεία των ευχών στις Αίρες, εντυπωσιάζοντας μικρούς και μεγάλους που βρέθηκαν εκεί. Η πολιτεία των ευχών ανοίγει τις πύλες της, την αγκαλιά της για όλους εμάς και για όλους όσοι τις επόμενες ημέρες θα επισκεφτούν την πόλη μας και αυτό το μαγικό, πολύ αγαπημένο, δικό μας χριστουγεννιάτικο χωριό. Ένα χωριό το οποίο είναι πιο όμορφο από ποτέ φέτος. Νομίζω ότι η διαφορά είναι οφθαλμοφανής. Ο Δήμαρχος Αίρων και ο Πρόεδρος της Κεδής ευχήθηκαν καλές γιορτές και έδωσαν το σύνθημα για την επίσημη έναρξη. Η πολιτεία των ευχών ανοίγει. Ανοίγει για έκτη συνεχόμενη χρονιά τις πύλες της εδώ στο ανακαινισμένο πεζόδρομο του κεντρικού μας πάρκου. Φέτος πιο λαμπερή, με περισσότερα χριστουγεννιάτικα φώτα, πιο ενδιαφέρουσα, με το σπίτι του Σάντα Κλάους, το εργαστήρι της σοκολάτας, το σπιτάκι των δραστηριοτήτων για τα παιδιά και όπως κάθε χρόνο με το παγοδρόμιο, με το καρουζέλ, με το Λούνα Πάρκ, με τα άλλα ψυχαγωγικά παιχνίδια και με ένα πλούσιο πρόγραμμα καλλιτεχνικών, πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και άλλων εκδηλώσεων. Ο Δήμος Αιρών με την πολιτεία των ευχών εδώ στο κεντρικό πάρκο, με τους φωταγωγημένους πεζόδρομους, με τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, με τα χιλιάδες λαμπιόνια, με την εκδήλωση μουσικές του κόσμου και με τις άλλες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις δημιουργεί μία όμορφη και ζεστή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Να στείλουμε τα χρόνια μας πολλά, τα χρόνια πολλά σε όλους τους Αιρέους, τα χρόνια πολλά στα παιδιά, σε όλους τους Αιρέους πολίτες, σε αυτήν την έναρξη σήμερα 20 Δεκεμβρίου της Πολιτείας των Ευχών. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με τη χοροδία του 5ου Γυμνασίου, τα παιδιά του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, Βυσαλτίας και Ηλιαχτίδας σε χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Στη σκηνή της Πολιτείας των Ευχών, ο Σεραίος Διογέννης Διδασκάλου με τους Μόνι εντ Μόνι Κονιέντε διασκέδασαν το σεραϊκό κοινό που τους καταχειροκρότησε. Η Πολιτεία των Ευχών ξεκίνησε το βράδυ της Τετάρτης και θα διαρκέσει μέχρι τις 3 Ιανουαρίου με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, events και happenings για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά.